substance. Μαθητές του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης υπό το συντονισμό της υπεύθυνης καθηγήτριας φυσικής αγωγής Σοφίας Καλαμάρα βάφουν τον αύριο χώρο του σχολείου. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, οι μαθητές βρίσκονται επί το έργο, το απολαμβάνουν όπως δηλώνουν στην κάμερα του West και είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα λέγαμε ότι ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου. Ονειρεύονται ένα καλύτερο σχολείο, ονειρεύονται μια καλύτερη πόλη και μας το δείχνουν στην πράξη. Κυρία Καλαμάρα, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε από εσάς ως καθηγητές, από τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό το σχολείο, στο 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης. Πάντως βγάζετε όλη την έννοια του εθελοντισμού, το κάνετε πράξη και αυτή τη φορά αποφασίσατε να βάψετε τον αύριο χώρο του σχολείου. Αρχικά, δρούμε πάντα εκπαιδευτικά και θέλουμε οι μαθητές μας, αυτοί οι οποίοι φοιτούν στο 6ο Γυμνάσιο, να λάβουν τη βασική δεξιότητα ότι τον τόπο που πατάμε τον φροντίζουμε. Τον αγαπάμε, τον υπερασπιζόμαστε. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και την 28η Οκτωβρίου. Και αυτό είναι μια πράξη έμπρακτη, μια εμπειρική κατάσταση εκπαιδευτική, την οποία τα παιδιά μαθαίνουν να υπερασπίζονται και να αγαπάνε τον τόπο τους. Στον πόλεμο οι προγονείς μας πήραν τα όπλα. Αυτό έπρεπε να κάνουν, αυτό έκαναν. Αν χρειαστεί θα τα πάρουμε κι εμείς. Έχουμε όμως έχουμε ειρηνική περίοδο και στην ειρήνη το όπλο μας είναι η δημιουργικότητα. Και ο εθελοντισμός στις μέρες που βιώνουμε. Γιατί είναι πολύ βασικό, περνάμε δύσκολες μέρες και θα πρέπει να υιοθετήσουμε την φιλοσοφία των παππούδων μας, που το πεζουλάκι τους το απ' έξω το σημάδευαν, το έβαφαν, άσχετα αν δεν ήταν η διοκτησία τους. Η διοκτησία μας είναι η χώρα μας. Αυτή είναι η χώρα μας. Η περιουσία μας. Η χώρα είναι σε εμάς. Σε κανέναν άλλον. Και πρέπει αυτό το μήνυμα να περάσει στη νέα γενιά. Ίσως την υπερασπιστεί καλύτερα τη χώρα από ό,τι εμείς. Πρώτη γυμνασίου. Λοιπόν, στο γυμνάσιο, στα βαθιά. Ξεκινήσαμε τη δουλειά. Πώς σου φαίνεται αυτή η διαδικασία, αρνήθηκες, έτσι δίστασες στην αρχή να πεις το ναι? Όχι, μ' άρεσε. Με το πρώτο το είπα ναι, μ' άρεσε. Ήταν ωραία. Το κάνουμε επειδή μας αρέσει, το αγαπάμε το σχολείο. Βλέπετε τους χώρους εδώ καθαρούς? Ναι, πάντα θέλουμε να τους βλέπουμε καθαρούς. Όσο λερωθούμε, εντάξει. Λίγο παραπάνω βλέπω, εκτός αν είναι άποψη κι αυτό. Λερωθήκαμε όσο λερωθήκαμε. Αλλά το κάνουμε επειδή μας αρέσει. Συνεχίστε μέχρι και αύριο, όπως μας ενημέρωσε. Ναι, ναι. Όσο αντέξουμε. Ναι, ενώ θα μπορούσατε αυτή την ώρα να είστε στο σπίτι σας, σε κάποια άλλη εξωσχολική δραστηριότητα ενδεχομένως, είστε εδώ. Ναι. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Το κάνουμε επειδή μας αρέσει. Το σχολείο το αγαπάμε πολύ. Κάθε μέρα είμαστε εδώ. Έχουμε 7 ώρες που είμαστε εδώ. Μπράβο. Το σχολείο το έχουμε σαν σπίτι μας. Εδώ γυμνάζεστε, άρα και εδώ πρέπει να είναι καθαρό ο χώρος. Ναι, το χώρο το να έχουμε καθαρό, γιατί και περισσότερες ώρες είμαστε εδώ και πρέπει να τον προσέχουμε γενικά το χώρο, να μην το λερώνουμε. Δύσκολη διαδικασία. Είναι εύκολη, δεν το λέω δύσκολη, αλλά καλά είναι. Συνοδεία μουσικής, με καλή παρέα με τους συμμαθητές, ναι. Τα πινελάκια στο χέρι και τις βούρτσες. Και είμαστε έτοιμοι για βάψιμο. Προσπαθείς να προστατευτείς και από τον ήλιο, είναι η ώρα περασμένη, 4 η ώρα, ντάλα ο ήλιος, αλλά εδώ. Ναι, μ' αρέσει, περνάω και ωραία με τους συμμαθητές μου. Προτιμώ να ήμουν εδώ παράδειγμα παρά να κάθομαι στο σπίτι. Όταν άκουσες την ιδέα, πώς σου φάνηκε στην αρχή, είπες αμέσως ναι? Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Παρότρινες και άλλους συμμαθητές σου να συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα? Ναι, είπα κάποιους ακόμα, αλλά δεν είπαν και όλοι ναι με τη μία. Αλλά μετά είπα εντάξει. Μαζευτήκατε. Ναι. Χώρος που δραστηριοποιείστε. Είναι ο χώρος που γυμνάζεστε συγκεκριμένα εδώ στο γήπεδο του μπάσκετ και κάνετε και όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Είχε πρόβλημα ο χώρος, χρειαζόταν ένα βάψιμο? Ναι, χρειαζόταν. Και πήρατε εσείς εθελοντικά αυτή την πρωτοβουλία? Ναι. Είπαμε την κυρία να βοηθήσουμε εδώ. Μας είπε τα παιδιά, 4 άτομα είμαστε. Η αρχηγή, τέλος πάντων. Ο Πίπης, ο Χάρης, εγώ. Και ο Γιάννης ο Καλαμπόγιας που είναι κάτω. Βρίσκομαι σε αυτό το χώρο 7 ώρες της ημέρας, που είναι αρκετές ώρες και το αγαπώ αυτό το μέρος και το σέβομαι. Και όπως τους μαθητές μου και τους καθηγητές μου, και γι' αυτό το λόγο κάθομαι εδώ. Διότι αύριο μεθαύριο θα έχω να θυμάμαι αυτές τις όμορφες στιγμές. Δεν είναι μόνο ότι λάβατε την πρωτοβουλία.
Συμμετέχετε και εσείς στη διαδικασία, κόβετε και τα χόρτα. Αυτό είναι το βασικό, από εκεί ξεκινάμε. Αν τα παιδιά δεν δουν μπροστά άνθρωπο να δίνει το παράδειγμα, δεν μπορείς να δίνεις εντολές. Είσαι ο πρώτος που πρέπει να πάρεις το πινέλο. Και μετά βέβαια ακολουθούν. Τα παιδιά είναι παιδιά. Πώς είναι αυτή η διαδικασία, πώς σε λένε? Με λένε Παντελή Τσακυρίδη. Περνάμε πολύ ωραία, το διασκεδάζουμε. Μας αρέσει να μορφαίνουμε το περιβάλλον. Θα αθλείστε καλύτερα από εδώ και πέρα? Πιστεύω πως ναι. Πέρα είμαστε από τις 8 έως τις 2.30 περίπου. Είμαστε πάρα πολλές ώρες εδώ πέρα και περνάμε το 1/4 της μέρας μας εδώ πέρα. Και επειδή ήταν πριν χάλια, το κάναμε τώρα μια χαρά. Είμαι ενθουσιασμένη με τους μαθητές μας, με τα παιδιά μας. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Αν μας φτάσουν οι υπογές, θα βάψουμε όλο το σχολείο. Γιατί ξεκινήσαμε τότε από το πεζοδρόμιο έξω, γιατί φροντίσαμε για να ευχαριστήσουμε το Δήμο Κοζάνης. Καταρχήν τα χρώματα. Τα χορηγεί η Τρίτη ΔΕΚΕ που μας έδωσε το λευκό, ο Δήμος Κοζάνης. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων βέβαια μας πήρε τα πινελάκια μας, ό,τι χρειάζονται. Η διεύθυνση του σχολείου, το σχολείο μας. Η δουλειά είναι δική μας και έχουμε διάθεση όσο μας φτάσουν τα χρώματα να δουλέψουμε και όσο μας βοηθήσει ο καιρός.